Βροχή φαίνεται πως πέφτουν οι παρετήσεις και αποχωρήσεις από το συνδυασμό ανατροπή δημιουργία του σημερινού Περιφερειάρχη Θόδωρου Καρυπίδη με αφορμή την επικείμενη ψήφιση στη Βουλή του Νομοσχεδίου Πώληση των Λιγνητικών Μονάδων της ΔΕΗ, αλλά όπως όλα δείχνουν και τη λειτουργία της σημερινής Περιφερειακής Αρχής. Σήμερα την παρέτησή του από τη θέση του ειδικού συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριά, Σωτήρη Αδαμόπουλου, αλλά και από μέλος του συνδυασμού ανατροπή δημιουργία, κατέθεσε ο Σωκράτης Πουρινάρης σε μια επιστολή με βαριές κουβέντες για παρεμβάσεις αυλικών και ηθική. Λίγες ώρες αργότερα αποχώρησε από το συνδυασμό ανατροπή δημιουργία του Θόδωρου Καρυπίδη η επίσης Καστοριανή Ελισάβε Τσιλίδου με βαρύτατες κουβέντες, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η διαπλοκή είναι στο μεγαλείο της. Άλλους ψηφίσαμε και άλλοι διοικούν χωρίς αυτό να είναι επαιτειότητα του αιρετού Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, αλλά κατάχρηση άλλων, με την ίδια να ασκεί δρυμύτατη κριτική στη λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής και του Θόδωρου Καρυπίδη. Ας δούμε όμως τι δήλωσε τηλεφωνικά σήμερα στο Top Channel ο παραιτηθής από τη θέση του ειδικού συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς και από μέλος της Ανατροπής Δημιουργίας, Σωκράτης Μπουρινάρης. Παραίτησή μου είναι τυχαία που συμπίπτει χρονικά με τις άλλες παραιτήσεις. Τυχαία. Εγώ αυτήν την παραίτηση όχι την ετοίμαζα, αλλά έχω ένα παρελθόν με αυτόν τον συνδυασμό και με τις αντιδράσεις και με τη διαφορετικότητα που είχα σε σχέση με τη λειτουργία και με την πορεία των γεγονότων και των εξελίξεων και των πεπραγμένων του συνδυασμού αυτού από τον πρώτο χρόνο. Δεν τα ξέρετε εσείς, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα και την επιστολή των 5 μη εκλεγμένων συμβούλων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, την οποία στείλαμε τον πρώτο χρόνο στον Περιφερειάρχη, να σας τη δώσω για να την έχετε, αλλά πολύ περισσότερο θα σας δώσω το δεκασέλιδο κείμενο το οποίο κατέθεσα τον Αύγουστο του 17 στην Ολομέλεια του Συνδυασμού στην Κοζάνη, όπου εκεί, αν το δείτε το κείμενο, αναφέρω όλα αυτά τα οποία αναφέρω και στην επιστολή παραίτησής μου. Δεν είναι πρωτόγνωρα ή πρωτάκουστα. Τουλάχιστον για τους συναδέλφους του ψηφοδελτίου αυτά τα έχουν ακούσει. Έτσι και στην Ολομέλεια που είχε ο συνδυασμός. Και το ίδιο πιστεύω έτσι, και ο Περιφερειάρχης, αν διάβασε αυτό το κείμενο, να τα ήξερε από τότε, όχι σήμερα. Τώρα, τυχαίνει όμως, περίμενα 8 μήνες να κάνει η Ολομέλεια. Είχε υποσχεθεί ο κύριος Περιφερειάρχης σε αυτήν την Ολομέλεια του Συνδυασμού ότι πολύ σύντομα, γιατί είχα βάλει ένα θέμα εγώ, εκτός ημερησίας διάταξης, η πορεία και το μέλλον του Συνδυασμού Ανατροπή Δημιουργία. Και ζήτησα από τον Περιφερειάρχη, έτσι και από το Προεδρείο εκεί, το δυνατόν γρηγορότερο να γίνει άλλη πανολομέλεια για να εξηγήσω εκεί λεπτομερώς τι ανέφερα στη δεκασέλιδη επιστολή μου. Είχε δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης ότι ναι, λες, σύντομα θα κάνουμε ολομέλεια και θα είναι θέμα συζήτησης ημερήσιας διάταξης. Λοιπόν, πέρασαν 8 μήνες, κυρία Τσιούρα, και δεν διαφάνηκε και δεν έγινε και ούτε διαφαίνεται ότι ο κύριος Περιφερειάρχης έχει σκοπό να κάνει ολομέλεια, γιατί όλα αυτά που κατέθεσα σήμερα θα τα κατέθετα μέσα στην ολομέλεια. Εγώ όταν το κείμενο που κατέθεσα στην ολομέλεια μιλούσα για την άτυπη εξουσία, έτσι, για την άτυπη εξουσία, έλεγα εκεί χαρακτηριστικά κάποια πράγματα. Θα σας δώσω την επιστολή για να καταλάβετε. Λόγω χρόνου τώρα δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Όχι, δεν έχετε πρόβλημα χρόνου, αλλά δεν έχω εγώ όμως εκείνο το δεκασέλιδο κείμενο μπροστά μου για να σας πω ακριβώς τι έλεγα. Έτσι, σε ποιους αυλικούς. Αν δείτε μέσα και στην επιστολή μου, λέω, γράφω εθελοντές και περιφερειακοί σύμβουλοι. Ο συνδυασμός, κυρία Τσιούρα, έτσι, λειτουργεί με κάποιους κανόνες. Έτσι, ο κάθε συνδυασμός. Λοιπόν, σε ένα συνδυασμό συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο αυτό το δικό μας ανατροπή δημιουργία 65 άτομα. Εκλεγμένοι είναι 25 άτομα. Όλοι
όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, έτσι, οι εκλεγμένοι και οι μη εκλεγμένοι, έτσι, λειτουργούν κάτω από κάποιους κανόνες. Έτσι ο καθένας καταλαβαίνει πολύ καλά, έτσι, πόσο η λειτουργία αυτή και της ομάδας και της παράταξης είναι τέτοια, ούτως ώστε να δημιουργεί όλα τα εχέγγυα μιας καλής και ομαλής πορείας. Εγώ με τα κοινά ασχολούμαι πολλά χρόνια. Είναι τόσα τα χρόνια που να μην τα πούμε. Είναι πάνω από 25 χρόνια. Και είμαι άνθρωπος που με χαρακτηρίζουν κάποια χαρακτηριστικά. Έχω κάποια χαρακτηριστικά σταθερά. Δεν μπορεί να με ταπείσει κανείς. Έτσι, έχω βγάλει τις αποφάσεις μου, έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου. Σε αυτόν τον συνδυασμό, τουλάχιστον στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ήμουν ο πρώτος, έδωσα τα πάντα, πίστεψα σε αυτόν τον συνδυασμό, αλλά δυστυχώς όμως οι εξελίξεις, τα γεγονότα, τα πεπραγμένα με διέψευσαν και με διαψεύδουν. Δεν έχω να κρύψω τίποτε, δεν έχω να διστάσω σε κάτι, τα είπα ξεκάθαρα, γιατί με ενδιαφέρει ένα πράγμα, κυρία Τσιούρα. Με ενδιαφέρει η περιφέρεια σε πρώτο βαθμό, γιατί έχω πολύ μεγάλη συνείδηση περιφερειακή, και σε δεύτερο βαθμό με ενδιαφέρει και η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Στο βωμό του καλού, της προόδου, της περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας τα θυσιάζω όλα. Και τα προσωπικές μου φιλοδοξίες και τα πάντα. Αρκεί να πάει η περιφέρεια μπροστά. Αυτό είναι το μέλημά μου και γι' αυτό έκανα και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Περνάμε δύσκολες στιγμές, υπάρχουν δύσκολα γεγονότα. Απαιτεί η στιγμή αυτή και τα γεγονότα αυτά να είμαστε σε εγρήγορση και να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο για την περιφέρειά μας.